Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Από την Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, την πόλη του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας, του Σταυρικού Πάθους, της Τριμέρου Ταφής και των Αναστάσεως του Σωτήρου Σημών Χριστού, απευθύνομαι εγκάρδιον χαιρετισμών και εμπρότης θέλω να συγχαρώμαι τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριον Ευγένιον, τον οποίο γνωρίζουμε προσωπικώς και ο οποίος επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα Πανάγια προσκυνήματα και για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και θέλουμε να τον συγχαρώμε και να του ευχηθούμε δύναμη εξύψους και η χάρη του Παναγίου Τάφου και το φως της Αναστάσεως να θερμαίνουν την καρδιά του και κυρίως να φωτίζουν την διάνοιά του για να οδηγήσει το σκάφος της Εκκλησίας της Κρήτης εις ευδίους λιμένας. Επίσης απευθύνομαι χαιρετισμό εις τους ακροατάς του ραδιοφωνικού Ιδρύματος της Εκκλησίας της Κρήτης και τους ευχόμεθα όπως Κύριος ο Θεός ενδυναμώνει αυτούς και οδηγεί τα διαβήματά τους εις πανέργων αγαθών, και ευχόμεθα με την πρώτη ευκαιρία να προσπαθήσουν να επισκεφθούν τους Αγίους Τόπους, τα Πανάγια προσκυνήματα, για να ενισχυθούν πνευματικά και ηθικά, για να λάβουν την Θεία ενέργεια την οποία αναδύει ο Πανάγιος Τάφος του Χριστού και κυρίως η Αγία Γη και όλα τα λοιπά προσκυνήματα. Και πάλι ευχόμεθα πως Κύριος ο Θεός ενισχύει πάντας εμάς. Μετά την μεγάλη τιμή και ευλογία που είχαμε να μας φιλοξενήσει ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Κύριος Κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, στην αίθουσα του θρόνου και να μας παραχωρήσει αποκλειστικά χαιρετισμό, συνεχίζουμε το ευλαβικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Φεύγοντας από την Καπερναούμ και προχωρώντας δυτικά, φτάνουμε σε μια έφορη πεδιάδα του κράτους του Ισραήλ, που έχει το όνομα Ισραήλ. Στο κέντρο αυτής της πεδιάδας βρίσκεται το όρος Σταβόρ, ένα από τα πιο όμορφα όρη της Γαλιλαίας. Εδώ έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού μπροστά στους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη. Το Θαβόρ
έχει ύψος 560 μέτρα από την επιφάνεια της Μεσογείου θαλάσσης και 320 μέτρα από την γύρω πεδιάδα. Το σχήμα του είναι κονικό και στην κορυφή του υπάρχει πυκνή και δασόδης βλάστηση. Λέγεται και Αταβίριον. Στα αραβικά ονομάζεται Γκεμπέλ Ελ Τόρ. Ιερό για όλες τις φυλές του Βορρά, τοποσυγκέντρωση των λαών για τέλεση θυσίας δικαιοσύνης, το Θαβόρ έγινε ορμητήριο της προφήτισσας Δεβόρας, η οποία ως Κρητής μαζί με τον στρατηγό Βαράκ, γιο του Αβινεέμ, από την Γκάδη, οδήγησα τους άντρες των φυλών Νεφθαλήν και Ζαβουλών ενάντια στον Χαναναίο αρχιστράτηγο Σισάρα και κατατρόπωσαν το στρατό του που κατήχε την πεδιάδα. Ο Έλληνας ιστορικός Πολύβιος αναφέρει ότι στην κορυφή του Θαβόρ υπήρχε πόλη που κατέλαβε με δόλο το 218 π.Χ. ο Αντίοχος Τρίτος ο Μέγας. Ο Φλάβιος Ιώσιπος οχύρωσε το Θαβόρ κατά την Ιουδαϊκή Επανάσταση, αλλά το 67 μετά Χριστόν κατελήφθη από τον Μπλακίδα, στρατηγό του Βεσπασιανού. Από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, το Θαβόρ ταυτίζεται με το Υψηλόν Όρος, το Άγιον Όρος, στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Σωτήρα. Τον 4ο αιώνα, επάνω στην κορυφή του Ιερού Βουνού, υπήρχε χριστιανική εκκλησία, την οποία, σύμφωνα με τον Νικηφόρο Κάλιστο, έχτισε η Αγία Ελένη. Η ύπαρξη ναού αφιερωμένου στη μεταμόρφωση του Σωτήρα αναφέρεται και σε επιστολή του Αγίου Ιερονύμου, ενώ το 580 μαρτυρείται από προσκυνητή η ύπαρξη τριών ναών που αντιστοιχούσαν στις τρεις σκηνές τις οποίες πρότεινε να στήσουν ο Απόστολος Πέτρος. Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις
ποιήσω με νόδε τρεις σκηνάς, σι μίαν και μοσί μίαν και μίαν ηλία. Μέχρι την άλωση της Ιερουσαλήμ από τους σταυροφόρους, επάνω στο Θαβόρ υπήρχαν μόνο ελληνικοί λαοί, όπου συνέρεαν χιλιάδες προσκυνητές. Η Επισκοπή Θαβορίου, σύμφωνα με την τάξη των Πατριαρχικών Θρόνων του Νείλου Δοξαπατρή, που γράφηκε γύρω στο 1143, κατήχε τη 18η θέση μεταξύ των 25 αυτοκέφαλων επισκοπών των Ιεροσολύμων. Το 1185 ο μοναχός προσκυνητής Ιωάννης Φωκάς αναφέρει ότι στο Θαβόρ υπήρχαν δύο ελληνικά και ένα λατινικό μοναστήρι. Το 1187 ο Σαλαντίν κατέστρεψε τα χτίσματα της κορυφής του Θαβόρ και το 1212 ο αδελφός του Μαλίκ Αλ Αντίλ, σουλτάνος της Δαμασκού, έχτισε ισχυρότερο φρούριο που ο ίδιος κατέστρεψε μετά τη μάταιη πολιορκία των σταυροφόρων. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να είμαστε στους Αγίους Τόπους, εδώ όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Βρισκόμαστε στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και έχουμε την ευλογία να μας φιλοξενεί στο ιδιαίτερο γραφείο του ο πολυαγαπημένος και πολυσέβαστος γέροντάς μας, Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος. Σεβασμιότατε την ευχή σας. Του Κυρίου, και εμείς ευχαριστούμε για την αγάπη σας για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για το ενδιαφέρον σας για τα Πανάγια προσκυνήματα, για την παρουσίαση του έργου της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, την οποία κάνετε μέσω του ραδιοφωνικού σας σταθμού. Ευχαριστούμε
για την επίσκεψή σας εδώ στους Αγίους Τόπους, η οποία είναι μια μεγάλη συμπαράσταση προς τα Πανάγια προσκυνήματα, και μάλιστα ύστερα από την δοκιμασία του COVID που είχαμε και ευχόμαστε να μην έχουμε. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που συναντιόμαστε πάλι. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που είχατε τη δυνατότητα να έχετε μία συνέντευξη και με τον Μακαριότατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κύριο Θεόφιλο. Χαίρομαι ιδιαίτερως γιατί είστε και ο υποδιευθυντής του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Κρήτης. Με την ευκαιρία της συναντήσεώς μας αυτής, μεταφέρω και την αγάπη μου, την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου προς τον νεοκλεγέντα επαξίως Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, τον κύριο Ευγένιο, και του εύχομαι την άνωθε ενίσχυση, δαψιλή την άνωθε ενίσχυση στην επιτέλεση και ολοκλήρωση του δυσκόλου αρχιεπισκοπικού, αρχιερατικού του έργου. Σεβασμιότατε, στη ροή της εκπομπής μας, στο ευλαβικό διπορικό που έχουμε μέσα από την εκπομπή μας, βρισκόμαστε κάτω από το ευλογημένο από τον Κύριό μας, Ιησού Χριστό, όρο Σταβόρ. Γνωρίζοντας πως κάποτε σε προσκυνηματικές εκδρομές εδώ στην Αγία Γη είχατε κάνει και τον ξεναγό προς βοήθεια και ενίσχυση των προσκυνητών, θα θέλαμε με την ευχή σας μια παρουσίαση του όρου Σταβόρ. Εγώ, όντας σχολάρχης στην Σχολή του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για 13 χρόνια και έχοντας αυτή την υποχρέωση, δεν ήθελα να ξεναγώ. Σε κάποιο Πάσχα που είχαν ανάγκη ενός ξεναγού, με παρεκάλεσαν, με πίεσαν και άρχισα. Και από τότε, ίσως για 10 περίπου χρόνια, ξεναγούσα και βρήκα ότι ήταν πολύ ωφέλιμο για μένα, ελπίζω και για τους προσκυνητές που ξεναγούσα. Και τώρα θα συλλέξω τις αναμνήσεις μου από τις ξεναγήσεις, τα προσκυνήματα και για το όρο Σταβόρ. Να πούμε πρώτα ότι το όρο Σταβόρ αναφέρεται ως το όρος στο οποίο έγινε η μεταμόρφωση του Κυρίου. Δεν αναφέρεται ονομαστικά στην Καινή Διαθήκη, αλλά είναι αρχαιότατη παράδοση της Εκκλησίας ότι εκεί έλαβε χώρα η μεταμόρφωση του Κυρίου ως γεγονός το οποίο γνωρίζουμε από τους Ευαγγελιστές. Και από τους Ευαγγελιστές αλλά και από την ερμηνεία των Πατέρων της Εκκλησίας γνωρίζουμε ότι ο Κύριος μεταμορφώθη επί του όρου Σταβόρ ενώπιον των προκρήτων μαθητών του, Πέτρου και Ιακώβου και Ιωάννου, και λίγο καιρό, λίγο χρόνο πριν το Σταυρό και την Ανάστασή του. Εκεί στο όραμα αυτό, στην αποκάλυψη αυτή, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι ο Κύριος υπέκρυψε ο λίγο την ανθρωπίνη φύση αυτού για να φανεί η δύναμη και η δόξα και η λάμψη της θεότητός του. Είδαν το όραμα αυτό υπό την νεφέλη οι πρόκριτοι μαθητές του και ήταν μαζί με τον Κύριον συνομιλούντες για την έξοδό του που επρόκειτο να γίνει στην Ιερουσαλήμ για το Σταυρό και την Ανάστασή του, ο Μωυσής ως εκπρόσωπος των κεκοιμημένων και ο Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. Επεβεβαίωσε την αλήθεια του οράματος αυτού και η φωνή του Πατρός
άνωθεν από τον ουρανό, λέγοντας ότι ούτως εστί ο Υιός μου αγαπητός, ενώ η ευδόκισσα αυτού ακούεται. Αυτή ήταν μια θεία εμπειρία για τους μαθητές του Κυρίου, και μάλιστα ο Πέτρος παρεκάλεσε τον Κύριο να κάνουν τρεις σκηνές, μία για εκείνον, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία, και να μείνουν εκεί επί του όρου Σταβόρ. Ο σκοπός όμως της μεταμορφώσεως του Κυρίου δεν ήταν να μείνουν επί του όρου Σταβόρ, ήταν με την μεταμόρφωσή του να δείξει στους μαθητές του και σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας για μέσα των αιώνων το κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση, το πρωτόκτιστον κάλος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας και όπως λέγει η θαυμάσια υμνολογία της 6ης Αυγούστου. Το πρωτόκτιστο κάλος, αυτό το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση του, και το κάλος το οποίο εν Χριστώ ενανθρωπίσαντι, σταυρωθέντι και αναστάντι μπορεί και πάλι να αποκτήσει. Διότι αυτός είναι ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, είναι η μεταμόρφωσή μας να φτάσουμε πάλι στο κάλος το οποίο είχε ο άνθρωπος πριν από την πτώση. Με τον προσωπικό του αγώνα ο πιστεύος των Κύριων και με τη συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας φτάνει σε αυτό. Αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, μεταμορφούμενοι από δόξης εις δόξαν. Δηλαδή φτάνει στην καταχάρη θέωση και μάλιστα με την εξάσκηση της νοεράς προσευχής, την οποία επιδόθηκαν εντόνως και επιμελώς μεγάλοι πατέρες και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μετά το θεϊκό όραμα αυτό, ο Κύριος επήρε τους μαθητές του και κατέβηκαν από το όρος Σταβόρ στους πρόποδες του όρου Σταβόρ, και εκεί ευρήκαν μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση του πεπτοκότος κόσμου, γιατί ήταν εκεί ένας πατέρας του οποίου το παιδί ήταν επιληπτικό και ήρθε και είπε στον Κύριο ότι απευθύνθηκε στους μαθητές του και δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν. Πράγμα το οποίο ίσως να ενήχε και μία ειρωνία για τους μαθητάς του Χριστού ότι δεν είχαν τη δύναμη, και εκεί ο Χριστός είπε «Όχι, είναι άπιστος και διαστραμμένοι», δεν έμεινε όμως σε αυτό, θεράπευσε το παιδί που έπασχε από δαιμονική δύναμη, και αυτό μπορεί να πει σε εμάς ότι από την κατάσταση τη θαβόρια στην οποία βρισκόμαστε στην Εκκλησία θα έρθουμε στον κόσμο. Και στον κόσμο θα συναντήσουμε πτώσεις, δυσκολίες, προσωπικές μας και άλλες αντιξοότητες, και δεν πρέπει να μας απογοητεύει αυτό, αλλά με την δύναμη την οποία έχουμε από τον ενανθρωπίσαντα, μεταμορφωθέντα και σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριο, υπερνικούμε τις δυσκολίες αυτές. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, το οποίο συνεχίζει το έργο του, και παρά τις δυσκολίες και τις διακυμάνσεις και τους κλειδονισμούς δεν φοβείται, διότι ο Κύριος είπε ότι ιδρύσω την Εκκλησία και πύλε άδου κατησχίσουσιν αυτής. Να αναφέρουμε ακόμη ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η αγιοταφητική αδελφό της συντηρούν και διατηρούν το όρος Θαβόρ ως τον τόπο της μεταμορφώσεως του Κυρίου, ως τον τόπο που είναι σιωπηρός μάρτης της μεταμορφώσεως του Κυρίου, και με Βυζαντινή εκκλησία που υπήρχε και υπάρχουν ερείπια της εκεί, και με εκκλησία που έχει το Πατριαρχείο που είναι κτίσμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Κυρίλου, νομίζω από το 1864, και την οποία επαξίως ανακαίνισε και ο νυν ηγούμενος ο πατήρ Ελαρίων, που είναι ηγούμενος υπέρ τα 400 έτη, και επετέλεσε αξιόλογο συντηρητικό και ανακαινιστικό έργο και της ορθομαρμαρώσεως του δαπέδου της Εκκλησίας και της συντηρήσεως του εικονοστασίου και της αγιογραφήσεως με ζανές αγιογραφίες ολοκλήρου του ναού, και ίδρυσε ακόμα και παρεκκλήσιο προς τιμή της Αγίας Τριάδος, και είναι προς τιμή του και προς έπαινον του όλο τούτο, και ευχόμαστε να τον ενισχύει ο Κύριος στην ολοκλήρωση του έργου του επί έτη, και ευχαριστούμε και δεόμεθα υπέρ βοηθείας και ενισχύσεως των προσκυνητών, οι οποίοι με τον οβολό τους συνέδραμαν στο όλο έργο αυτό. Επίσης εγκατέστησε και καμπάνες νομίζω 20 τόνων, οι οποίες λειτουργούν και πολύ δυνατά ομιλούν για τη δόξα του μεταμορφωθέντος Κυρίου επί του όρου Σταβόρ.
Σεβασμιότατε, ευχαριστούμε από καρδιάς για την φιλοξενία σας εδώ στο Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και για την παρουσίαση που μας κάνατε για το όρο Σταβόρ. Με τα βαθυτά του σεβασμού ασπαζόμεθα τη δεξιά σας, την ευχή σας. Εύχομαι οι ακροατές σας να έχουν την χάρη και την δύναμη του μεταμορφωθέντος επί του όρους Σταβόρ Κυρίου μας και να αξιώνονται και εκείνοι με τον αγώνα που κάνουν να μεταμορφώνονται από δόξης της δόξας και να έχουν τη χάρη του και να έχουν την αγαλίαση την οποία είχαν οι μαθητές επί του όρους Σταβόρ, να έχουν τη σωτηρία. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου». Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας. Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.